Μας παρουσιάσατε τόσο ο Υπουργός ο κύριος Σταϊκούρας όσο και ο αναπληρωτής ότι μεσοπρόθεσμα μέχρι το 2025 μας περιμένει ο παράδεισος. Υψηλή ανάπτυξη, μείωση ανεργίας, μείωση φόρων, αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας κλπ. Όμως παραδέχεστε ότι υπάρχουν αβεβαιότητες. Το ίδιο εκφράστηκε για τις αβεβαιότητες και το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή. Και βέβαια συνέχισε ότι για το τρέχον έτος προβλέπεται μια σαφής επιδείνωση σε σχέση με τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, τόσο για τα μακροοικονομικά, όσο και για τα δημοσιονομικά μεγέθη, και αναλύουν τους κινδύνους που παραμένουν ενεργοί. Αλλά και η μείωση των φόρων. Ποιους αφορά κυρίως, αφού για τα φυσικά πρόσωπα οι φόροι αυξάνουν. Συνεπώς για τους επιχειρηματικούς ομίλους μειώνονται οι φόροι, αυτοί είναι οι ωφελημένοι, αυτοί είναι που χαίρονται και το απολαμβάνουν. Για τα λαϊκά στρώματα έρχεται φορολιστία. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα εφαρμόζει επεκτατική πολιτική, αν και είναι ενάντια στην ιδεολογία της η κρατική στήριξη? Γιατί τώρα έγινε βασική επιλογή σημαντικών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο. Επίσης, η εγγενής αυτή αβεβαιότητα και οι οικονομικές δημοσιονομικές συνέπειες οδήγησαν ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην απόφαση να ισχύσει για πρώτη φορά από το 2011 που θεσπίστηκε στα δημοσιονομικά των χωρών μελών της Ευρωζώνης η Γενική Ρήτρα Διαφυγής. Δηλαδή να μην υπάρχει δέσμευση για πλεονάσματα το 2020 και 2021 και αποφασίστηκε και για το 2022. Αυτό τι σημαίνει? Ότι η χώρα από το 2023 θα είναι υπό ενισχυμένη υποπτία για παραγωγή πλεονασμάτων. Συνεπώς, ο αντιλαϊκός και απάνθρωπος χαρακτήρας των μνημονίων συνεχίζεται εντονότερα και σε έχουν τυπικά ολοκληρωθεί. Εξάλλου, οι απαιτήσεις του Ταμείου Ανάπτυξης και οι έλεγχοι για το πώς αυτές υλοποιούνται δεν έχουν διαφορές από τα μνημόνια της καπιταλιστικής κρίσης του 2010-2018. Αναφερθήκατε και στην αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, που δεν είναι τίποτα άλλο από ιδιωτικοποίηση όπως το ελληνικό, που ψηφίσατε όλοι μαζί βέβαια, και ο ΣΥΡΙΖΑ διεκδικεί και δεν το κρύβει το μερίδιο της επιτυχίας της ιδιωτικοποίησης, που αν θέλετε δείχνει και τη στρατηγική σύμπλευση. Ωστόσο, ο όμιλος Λάμδα μόνο από το καζίνο θα ξεπληρώσει το τίμημα. Δηλαδή τελικά δώρα με τη σέσουλα στο κεφάλαιο, και βέβαια ακολουθούν ιδιωτικοποίησεις ΕΙΔΑΒ και ΕΙΔΑΠ. Ήδη η μετροπολογία ουσιαστικά κάνετε ένα βήμα στην ιδιωτικοποίηση, αναθέτοντας τη συντήρηση και λειτουργία της ΕΙΔΑΠ σε ιδιώτη. Είναι απαράδεκτο, γιατί το νερό είναι αγαθό και δεν είναι εμπόρευμα. Τελικά θα πούμε το νερό νεράκι. Και μάλιστα και με τις καταστροφές που κάνετε στα βουνά για να κερδοφορήσουν οι όμιλοι των πάρκων των ΑΠΕ. Σε ό,τι αφορά τις δαπάνες για την υγεία και την κοινωνική σας πολιτική, το ανέλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπός μας. Παραμένουν οι δαπάνες ως απόλυτα νούμερα στα ίδια επίπεδα, αλλά ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώνεται όταν η πανδημία είναι εδώ, και φυσικά αναδείχθηκαν οι μεγάλες ανάγκες στα νοσοκομεία και την πρωτοβάθμια υγεία. Και με την ευκαιρία για την κυβερνητική πολιτική στον εμβολιασμό, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο μαζικός εμβολιασμός δεν εξασφαλίζεται με εκβιασμούς ούτε με δίθεν ανταλλάγματα. Η ουσιαστική ενημέρωση του λαού είναι ευθύνη του κράτους, όπως και η λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας και η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, ώστε να εμπεδώνεται και η ατομική ευθύνη. Και τι κάνετε εσείς, και είναι ντροπιαστικό, τολμάτε το μοναδικό νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής, το Αττικό, να θέλετε να το μετατρέψετε σε αυτόνομη επιχειρηματική μονάδα, να απολέσει και το όποιο δημόσιο χαρακτήρα του, με ασθενείς πελάτες και φτηνούς στην αμοιβή υγειονομικούς. Είναι ντροπή. Αλλά και για την ανεργία,
διαφημίζεται για δημιουργία 200.000 νέων θέσεων εργασίας. Αυτές αποτελούν ένα μικρό μόνο μέρος της αυξανόμενης ανεργίας, ενώ οι όροι και οι σχέσεις εργασίας τους θα καθορίζονται από το πολυπλόκαμο νομοθετικό οπλοστάσιο που διαχρονικά έχει χτιστεί σε όφελος διασφάλισης φτηνής εργατικής δύναμης για το κεφάλαιο. Τελειώνω. Και φυσικά ο λαός στο σύνολό του θα πληρώσει το λογαριασμό με τις περίπου 60 μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες και προγράμματα. Συνεπώς, το μαύρο δεν γίνεται άσπρο όσο και να προσπαθείτε. Απλά με το δυνάμωμα της οργάνωσης της κοινωνικής συμμαχίας των εργαζομένων και της ενίσχυσης της πάλης ανατρέπεται για να έρθουν καλύτερες μέρες.